Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου τον Αντώνη Γραμματικάκη και τη Λευκοθέα Μαραζάκη του Αθλητικού Συλλόγου Χερσονήσου για να τους συγχαρεί για τις επιτυχίες τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό ITF που πραγματοποιήθηκε στο Ρίμινι της Ιταλίας. Ο νεαρός πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία εφήβων Τουλ Τριαντάν, ενώ αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης στους έφηβους. Η αθλήτρια του Δημήτρη Στασινόπουλου κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στις νεανίδες Τουλ Τριαντάν και το χάλκινο στην κατηγορία ομαδικά Τουλ. Μόνο χαρά, περηφάνεια, δικαίωση και για τους κόπους μου και μια χαρά παραπάνω ακόμα για αυτό που κατάφερα για την Ελλάδα, για τον τόπο μου, για την Κρήτη και για όλους αυτούς που με στήριξαν. Είναι πολύ μεγάλη χαρά γιατί τέτοια πράγματα δεν είναι συνηθισμένα. Αυτά. Είναι χρόνια προσπάθειας, υπομονής, επιμονής. Και το MVP ήταν ένα όνειρο που πίστευα ότι ποτέ δεν θα το φτάσω. Έβλεπα πιο παλιά μεγάλους αθλητές, είδωλα για μένα, που έπαιρναν αυτό το βραβείο και πίστευα ότι ποτέ δεν θα έχω την τιμή να το πάρω. Και όμως τώρα έγινε. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Δεν εξηγείται, δεν μπορείς να περιγράψεις αυτό το συναίσθημα, γιατί βλέπεις όλους τους σκόπους, τις προσπάθειες, όλα αυτά να γίνονται πραγματικότητα.